Χαίρετε κυρίες και κύριοι του tricolaculture.gr και φίλοι του πολιτισμού. Είμαι σήμερα ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βρίσκομαι στο χωριό Φανερωμένη και στον σύλλογο, τον αγροφικό σύλλογο Θεριστάδες, εδώ πέρα με τον πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Παπαμιχαήλ και τη σύζυγό, την κυρία Βασιλική, τους οποίους ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκαν την πρότασή μου για να έρθω εδώ πέρα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον σύλλογο αυτό τον ιστορικό των Θεριστάδων. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς όρισες, φίλοι μας Αχιλλέα. Καλώς σας βρήκα. Και σε ευχαριστούμε για την πρόταση που μας έκανες για τον λόγο ρεπορτάζ που θέλεις να πραγματοποιήσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε έτσι να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, να ξεκινήσουμε το σύλλογο. Πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος, για το όνομα, πώς πήρε το όνομα και θα συνεχίσουμε μετά με εκδηλώσεις και με τα υπόλοιπα. Για πείτε μας. Είναι μια ιστορία, μια συνέχεια. Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι από την πρώιμη ηλικία μου είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις παραδόσεις, στα ήθη και έθιμα. Ότι και όταν λέμε παράδοση εννοούμε την εξέλιξη της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στον χρόνο. Παράδοση, ο συνδυτικός κρίκος του χθες με το σήμερα κλπ. Λοιπόν, το 1981 η επιτυχία ενός δρόμινου που διοργάνωσα τότε εδώ στο χωριό με τη βοήθεια και των άλλων νέων της Φανερωμένης, φοιτητής τότε κλπ. Ήταν η αιτία της ίδρυσης του πρώτου πολιτιστικού συλλόγου στη Φανερωμένη με την ονομασία Καραγκούνα, το δώσαμε τότε. Μάλιστα. Ο σύλλογος αυτός για μια δεκαετία γνώρισε μεγάλη άνθηση, λειτουργήσε εν απουσία μου και εν παρουσία μου, γιατί φοιτητής τότε κλπ. Με άλλες φορές ήμουν, άλλες δεν ήμουν. Αλλά όπως συνήθως παρατηρείτε, υπάρχουν κάμψεις και ανακάμψεις στους πολιτιστικούς συλλόγους, ιδιαίτερα των μικρών χωριών κλπ. Λογικό. Σε μια τέτοια συγκυρία, το 1996 προβαίνω σε ένα άλλο βήμα, σε ένα νέο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου συλλόγου με έδρα στα Τρίκαλα αυτή τη φορά. Μάλιστα. Δεν είναι άλλος από το σύλλογο Θεριστάδες. Θεριστάδες. Η ονομασία Θεριστάδες ελήφθηκε κατόπιν βασανιστικών ιδεών κλπ. Συζητήσεων με τους φίλους. Και μας βοήθησαν άνθρωποι και καταλήξαμε σε αυτή την ονομασία λόγω της ενασχόλησης των ανθρώπων που θα πλησίωναν το σύλλογο. Θεσσαλική παιδιάδα, η παιδιάδα των Τρικάλων εδώ πέρα, κάμπος, θερισμός κλπ. Όλα αυτά μας οδήγησαν και αγαπήσαμε αυτή την ονομασία και δώσαμε στο σύλλογό μας οι Θεριστάδες. Μάλιστα. Ο σύλλογος ο προηγούμενος δεν είναι μετά... Ο σύλλογος ο προηγούμενος εξακολούθησε να λειτουργεί στο χωριό με τα συμβούλια του και λοιπά, με συνεργασία. Λοιπόν, αλλά παράλληλα όμως κάναμε, ας πούμε, και το σύλλογο Θεριστάδες με έδρα τα Τρίκαλα και παράρτημα στη Φανερωμένη. Εδώ στο χωριό Φανερωμένη. Μάλιστα. Πότε επιστρέφει, λοιπόν, πότε έρχεται... Είχε μια δράση σε ένα ευρύτερο πλέον, σε μια ευρύτερη περιοχή, σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης πλέον, όπου γνώρισε, θα λέγαμε, λαμπρές επιτυχίες σε πολλές, σε αρκετές εκδηλώσεις. Πολύ ωραία. Στα Τρίκαλα υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει, δεν υπάρχει ο σύλλογος πλέον. Είναι... Σαφώς υπάρχει. Α, υπάρχει κανονικά και στα Τρίκαλα. Κανονικά υπάρχει και λειτουργεί κανονικά. Αλλά δεν συνεχίζει, είναι και στα Τρίκαλα και το παράρτημα είναι... Συνεχίζει, ναι, και στα Τρίκαλα, βέβαια, εκεί, ας πούμε, είναι η μεγαλύτερη δράση μας κλπ. Μάλιστα. Οι Θεριστάδες ασχολούνται κατ' εξοχήν με το καραγκούνικο στοιχείο. Ωραία. Ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, έχει εντρυφήσει στο καραγκούνικο στοιχείο. Από τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, δημιούργησε σχολή χορού για όλα τα φάσματα των ηλικιών, μια συλλογή από αγροτικά, κτηνοτροφικά αντικείμενα των καραγκούνιδων, από ενδυμασίες παραδοσιακές. Θα πούμε και γι' αυτό, ναι. Όπου εκεί έχουμε ανοίξει, ξέρω εγώ, μια καινούργια παράγραφο στις παραδοσιακές ενδυμασίες, πλέον σε οικογενειακό επίπεδο, σε ιδιωτικό στυλ. Λοιπόν, και μου είπες, Αχιλλέα, για να σου πούμε εκδηλώσεις
και λοιπά, και τις εκδηλώσεις, ναι. Κάναμε, ας πούμε, τα... Ωραία, πάμε, τις κεντρικότερες, ας έτσι, πούμε. Να πούμε τις εκδηλώσεις. Είναι τόσες που προσπάθησα να σημειώσω ορισμένες, γιατί δεν θυμάσαι κάποια στιγμή. Λογικό, τόσα χρόνια σύλλογος. Είναι τόσα πολλά. Αναβιώσαμε για αρκετές φορές τον Καραγκούνικο γάμο. Με όλα τα δρόμενα, με μεγάλη επιτυχία, το παρουσιάσαμε και εδώ στην περιοχή του Τρικάλου και εκτός του Τρικάλου. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα μέλη του συλλόγου και οι χορευτές, όταν παρουσιάζουν μία παράσταση ή αναβιώνουν κάτι, το ζουν αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται μια μηχανική παρουσίαση, το βιώνουν αυτή καθ' αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που έχει ο σύλλογός μας στο θέμα των παρουσιάσεων και των παραστάσεων. Μάλιστα. Επίσης, μια θεσμική εκδήλωση είναι εκδήλωση με την ονομασία Μάνα Γη Μάνα Καραγκούνα. Στα πλαίσια του θεσμού αυτού διοργανώσαμε τον παραδοσιακό θερισμό και αλωνισμό με όλα τα δρόμενα, ας πούμε, του Θεσσαλικού κάμπου των Καραγκούνιδων. Αυτό εδώ στο χωριό πραγματοποιήθηκε. Έγινε εδώ στο χωριό. Έγινε το 1997 και επαναλήφθηκε το 2008. Ενδιαμέσως όμως, όπως και μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις με τίτλο Μάνα Γη, Μάνα Καραγκούνα, που είναι σχετικές με τα δρόμενα του θερισμού και του αλωνισμού, αλλά το 1997 και 2008 πραγματοποιήθηκε η αναβίωση με θερισμό μιας μεγάλης έκθεσης 4-5 στριμμάτων, μεταφορά, κατασκευή της τιμονιάς, είχαμε τα ζώα που κουβαλούσαμε με τα κάρα, τα δεμάτια, όλα αυτά με όλες τις διαδικασίες, αλλά και τα δρόμενα και τις δοξασίες οι οποίες διέπουν το θερισμό κάποιες εποχής στους Καραγκούνιδες. Δηλαδή με τραγούδια και με φαντάζομαι και με χορό. Πέρα από τα τραγούδια, αλλά και από τα ήθη και έθιμα, ας πούμε, όπως το Σταύρωμα της Τιμονιάς, όπως το κουβάλιμα του σιταριού στο σπίτι, που ρίχνουμε, κάνουμε το σχήμα τους, του πληθωριστικού, της σταλαιρότητας. Μάλιστα. Που ρίχνουν το σιτάρι πάνω στο κεραμίδια για να γεμίσουν τα μπάρια και οι κοφίνες μέχρι τα κεραμίδια, όλες τις λεπτομέρειες στον θερισμό. Συμμετείχαν άλλοι σύλλογοι σε αυτή την εκδήλωση? Στις κεντρικές εκδηλώσεις, γιατί μιλάμε τώρα για ένα κύκλο εκδηλώσεων. Όταν λέμε εκδηλώσεις Μάνα Γη Μάνα Καραγκούνα, εννοούμε κύκλο εκδηλώσεων. Πόσο καιρό δηλαδή διήρκε? Ένα μήνα. Ένα μήνα. Ένα μήνα και κάτι και δύο μήνες, ας πούμε, την πρώτη φορά. Λοιπόν, και 1,5 μήνα περίπου, 1 μήνα και 10 μέρες τη δεύτερη φορά. Θα ξαναπαναληφθεί. Υπάρχει, σαφώς το διοργανώνουμε, δεν μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, ναι. Το διοργανώνουμε, κοιτάξτε να δείτε, από τη σπορά, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στον ένα μήνα, ο ένας μήνας ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται η αρχή του θερισμού, μέχρι που θα μαζέψουν και το σιτάρι από το αλόνι και το μεταφέρουν στα μπάρια στο σπίτι. Από εκεί και πέρα που θα το κουβαλήσουν στον μήλο, να το αλέσουν και λοιπά, είναι άλλη χρονική διάρκεια εκείνη πάλι. Λοιπόν, 1,5 μήνα κάνει από τον θερισμό μέχρι που θα φύγει το σπίτι στο σιτάρι. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι που σας διάκοψα? Όχι, δεν πειράζει. Και όσο και να πούμε πάλι, θα ξεχάσουμε πράγματα, γιατί ωραία, δεν μας το επιτρέπει. Συμμετείχαν σύλλογοι, ναι, συμμετείχαν. Αν συμμετείχαν σύλλογοι, αυτό ήθελα να προσπαθήσω να θυμηθώ. Σαφώς η εκδήλωση αυτή επισφραγίστηκε και με την ευχαρίστηση πλέον, με το πανηγύρι. Κάναμε την αναβίωση του παραδοσιακού καραγκούνικου πανηγυριού. Λοιπόν, εκεί συμμετείχαν αρκετοί σύλλογοι, πάνω από 10 σύλλογοι, όπου δώσαμε, ας πούμε, το χρώμα του καραγκούνικου πανηγυριού με 5-6 ζυγές όργανα, όπου στην πλατεία της Φανερωμένης μαζεύτηκαν 3.000 κόσμος για να παρακολουθήσει το καραγκούνικο πανηγύρι. Φοβερό. Δηλαδή ήταν μια υπερπαραγωγή, όπως και ο θερισμός ο ίδιος, γιατί όταν βλέπεις μέσα σε 5 στρέμματα χωράφια, ας πούμε, να εξαπολύονται 100 άτομα ενδεδειμένα με τις παραδοσιακές φορησίες, λοιπόν, και με το δρεπάνι, όλα αυτά είναι μια
το εκτιμώ, δηλαδή μια υπερπαραγωγή. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, εννοείται, και μέσα θα έλεγα υποτυπώδη, αλλά με το σημαντικότερο μέσο, τη θέληση και την αγάπη μας για όλη αυτή τη δράση. Την αγάπη τη δικιά μου, του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των συμμετηχόντων. Γιατί είναι ορισμένες δραστηριότητες που αν δεν το αγαπάει, αν δεν το νιώθει ο άλλος και να τον πληρώσεις, δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει. Όλοι αυτοί που ήρθαν, ήρθαν από μεράκι και από αγάπη για να βιώσουν 5 πράγματα τα οποία έζησαν οι πρόγονοί μας για να μας φτάσουν εμάς σήμερα εδώ που είμαστε. Έτσι ακριβώς. Κάποια άλλη έτσι εκδήλωση που έχετε ξεχωρίσει? Άλλη εκδήλωση που έχουμε ξεχωρίσει είναι, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και στους αγώνες, τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας, και κάναμε αφιερώματα σε αυτούς που πολέμησαν για τη δική μας λευτεριά. Πολύ ωραία. Και περισσότερο στους αγώνες του 21, γιατί θεωρούμε ότι η Θεσσαλία μας γενικότερα και τα Τρίκαλα είναι μια περιοχή αδικημένη από την ιστορία. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενόσω ήμουνα στα σχολεία σαν μαθητής, διδάχτηκα την Επανάσταση του 1821 στην Πελοπόννησο, στην Στερεά Ελλάδα, με ήρωες, τους αείμνηστους ήρωες του 21, τον Κουρκοτρώνη, τον Μακρυγιάννη, τον Καραϊσκάκη, τον Μάρκο Μπότσαρη κλπ. Αλλά δεν άκουσα ποτέ για τον Χριστόδουλο Χατζιπέτρο, δεν άκουσα για τον για τον Γιώργο Λάιο, δεν άκουσα για τον Φροξιλιά, δεν άκουσα για τον Έξαρχο, δεν άκουσα, οι οποίοι είναι Θεσσαλοί ήρωες, ή αμή τι άλλο, έχισαν το αίμα τους στη Θεσσαλία, γιατί στην Επανάσταση, στη Θεσσαλική Επανάσταση, έτρεξαν εθελοντές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δεν άκουσα ποτέ γι' αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι αδικημένη η Θεσσαλία, λοιπόν, η ιστορία, από την ιστορία. Σωστό. Γι' αυτό το λόγο κάναμε αφιερώματα στους Θεσσαλούς αγωνιστές του 1821. Λοιπόν, στον Νικολό Στουρνάρη, οι οποίοι περνάνε στα ψηλά γράμματα, το 1821 έγιναν φωνικότατες μάχες στη Θεσσαλία, στην Πύλη, στην Καλαμπάκα. Στο 1821 μιλάμε, όχι το 1854 που ήταν αυτού καθεαυτού στην Καλαμπάκα, οι μάχες της Καλαμπάκας. Και αυτές οι μάχες δεν τις γνωρίζουν οι Θεσσαλοί, δεν τις γνωρίζουν οι Τρικαλινοί, δεν τις γνωρίζουν τα παιδιά, ας πούμε, από την Πύλη και από τη Φανηρωμένη. Σωστό. Που έγιναν το 1821, 5 Ιουλίου. Αλλά επειδή η μορφολογία του υδάφους ήταν τέτοια, οι δυνάμεις των Τούρκων ήταν τόσες εδώ πέρα που κατέπληξαν τις επαναστάσεις και όλοι οι επαναστατημένοι Θεσσαλοί, Τρικαλινοί και γενικότερα Θεσσαλοί αναγκάστηκαν πλέον, γιατί ήταν σεσημασμένοι, να κατεβούν στην Νότια Ελλάδα, όπου εκεί έχισαν το αίμα τους για τη λευτεριά. Μάλιστα. Σωστό. Και γι' αυτό είπα αυτή την κουβέντα. Κατάλαβα. Σωστό. Και έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ και εγώ. Κάναμε αφιερώματα με αντίστοιχες στολές, με οπλισμό. Επίσης, πρόσφατα κάναμε καταγραφή, φίλε μου Χιλέα, καταγραφή και φωτογράφηση της μάχης του 1854 της Καλαμπάκας. Και τη φωτογράφησε κάποιος διακεκριμένος φωτογράφος πλέον, ο οποίος ασχολείται, λέγεται Ηλίας Περγαντής. Ωραία. Και δημιούργησε ένα πίνακα, γιατί δημιουργεί μια έκθεση την οποία θα την πραγματοποιήσει στο Πολεμικό Μουσείο, στα πλαίσια των στην Αθήνα. Στα πλαίσια του ερωτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Πολύ ωραία, λοιπόν, πολύ ωραία. Πραγματοποιήθηκε η φωτογράφηση εδώ στην περιοχή, λοιπόν, με φόντο τα μετέωρα, και έχει ήδη φιλοτεχνηθεί ο πίνακας αυτός, ένας τεράστιος πίνακας με πολλά μέλη στη φωτογραφία, ας πούμε, και με μια πάρα πολύ καλή απόδοση της μάχης της Καλαμπάκας του 1854. Πολύ σημαντικό, τέλειο. Λοιπόν, και αυτό θα υπάρξει στην Αθήνα και πέρα, δυστυχώς δεν το έχουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι, και κάποια στιγμή θα εκτεθεί, ας πούμε, και θα δημοσιευτεί ο πίνακας αυτός. Ωραία, ωραία, ωραία. Βεβαίως. Τι άλλο προσφέρει, λοιπόν, ο σύλλογος? Άλλες εκδηλώσεις οι οποίες προσφέρουν και κάναμε είναι
έτσι εκδηλώσεις σημαντικές. Στα πλαίσια πάλι συνδυάσαμε των αφιερωμάτων, κάνουμε την Πασχαλιά της Κλειφτοριάς. Της Κλειφτοριάς που έχει στοιχεία ιστορικά και λαογραφικά. Δημιουργήσαμε δηλαδή το Καραγκούνικο Συριάννη, Πασχαλινό Συριάννη, μέσα από το οποίο αναδείξαμε τους αγώνες του 21, γιατί στο Συριάννη. Για πείτε μας λόγω αυτό, γιατί θα δουν και κάποιοι και δεν τα ξέρουν. Ναι, αλλά λένε τι λέει εδώ ο πρόεδρος τώρα. Τραγουδήθηκαν τραγούδια που είχαν περιεχόμενο για την Επανάσταση του 21. Είχαν περιεχόμενο για την κτίση της Αγιάς Σοφιάς. Δηλαδή ακριτικά τραγούδια κλπ. Και ήταν μια κορυφαία εκδήλωση. Την εκδήλωση στα πλαίσια της οποίας έγινε και καταγραφή από την ΕΡΤ3 και προβλήθηκε στην εκπομπή «Ο τόπος και το τραγούδι του» με την επιμέλεια του Μελίκη, του Γιώργου Μελίκη. Πολύ ωραία, μπράβο. Το 2013 έγιναν αυτά, έγινε μια υπερπαραγωγή και εκεί πέρα. Συμμετέχει σε πολλά δηλαδή και είναι πολύ δραστήριος. Μπράβο. Επίσης διοργανώσαμε με την υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας, ναι, και του Δήμου Τρικαίων, τα Ελευθέρια του 2006, τα Ελευθέρια στο πάρκο του Ματσόπουλου. Μια πολύ μεγάλη παραγωγή με συνεργασία όλων των συλλόγων του νομού Τρικάλων εκεί πέρα. Μάλιστα. Που είχαν εθελιστάδη στην εξέχουσα θέση λόγω του υλικού το οποίο διαθέτουν σε ενδυμασίες, αλλά και την εμπειρία από διάφορες αναπαραστάσεις που κάνουν. Μάλιστα. Γιατί το 2012 μέσα στο πνευματικό κέντρο κάναμε επίσης μία πολύ μεγάλη εκδήλωση, αφιέρωμα πάλι στους Θεσσαλούς αγωνιστές. Μάλιστα. Πάμε λίγο, θα σας διακόψω τώρα από τις εκδηλώσεις, γιατί είπαμε αρκετές. Βεβαίως. Πάμε να πούμε το ιδιαίτερο έτσι, που και εμένα με εντυπωσίασε μόλις το έμαθα, που έχουν οι θεριστάδες. Να ολοκληρώσω λίγο, να σε διακόψω. Για τις εκδηλώσεις, εντάξει, ναι, πείτε, ναι. Για τις εκδηλώσεις, μία εκδήλωση άλλου είδους ήταν η έκθεση της Καραγκούνικης Φορεσιάς. Α, ωραία, ναι, πείτε, ναι. Την οποία πραγματοποιήσαμε στην πόλη των Τρικάλων. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε η έκθεση γενικότερα παραδοσιακής φορεσιάς. Πού έγινε η έκθεση? Έγινε στην αίθουσα του πολυδύναμου κέντρου του 5ου καπί Τρικάλων, απέναντι της ΔΕΗ. Απέναντι της ΔΕΗ, ωραία. Εκεί με 100 περίπου κούκλες και άλλες τόσες συνδυμασίες έγινε μία πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Προγραμματίστηκε για μια εβδομάδα, ναι, και μετά παράκληση του Δημάρχου την συνεχίσαμε για άλλες δύο εβδομάδες, 21 μέρες, γιατί εν ώψη παραστάσεως λέει ο Δήμαρχος ότι θα πρέπει να συνεχίσει η έκθεση αυτή, γιατί έχουμε επισκέψεις στην πόλη των εν ώψη του Πάσχα, γιατί είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Είχαμε συνεργασία με τα σχολεία τα οποία πέρασαν και ξαναγήθηκαν. Σημαντικό. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, όντως. Συνεργασία με τα ΤΕΦΑ Τρικάλων, όπου συγκεκριμένα ο συντοπίτης μας και αξιόλογος καθηγητής, ο κύριος Δήμας Γιάννης, που είναι στο ΤΕΦΑ. Τι έκαναν τα ΤΕΦΑ? Έφερε τμήματα τα οποία έκαναν μάθημα μέσα στο χώρο της έκθεσης. Λοιπόν, αποκόμισαν στοιχεία, ανταλλάξαμε απόψεις και στα πλαίσια της έκθεσης εξεδόθηκε και ένα λεύκωμα με τις παραδοσιακές φορεσές του νομού Τρικάλων. Μάλιστα. Του νομού Τρικάλων, γιατί ο νομός Τρικάλων όσον αφορά την παραδοσιακή καραγκούνικη και την ενδυμασία παρουσιάζει... Το λεύκωμα αυτό που μπορεί να το βρει κάποιος όποιος θέλει... Βεβαίως, απευθύνεται στο Σύλλογο Θεριστάδες, ναι, και το... Λοιπόν, και το προμεθεύεται. Ωραία, τέλεια. Το λεύκωμα αυτό. Και έχουν επισημάνει για την καραγκούνικη φορεσιά, ναι, ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία στο νομό Τρικάλων. Γιατί ο νομός Τρικάλων κατήχε θέση κομβική τα εμπορεύματα από παλαιόθεν, όπου οι μετακινήσεις γινόταν με τα καραβάνια από τα Γιάννενα, ερχόταν τα καραβάνια που έφεραν από το εξωτερικό, το υλικό. Περνούσε πρώτα από τα Τρίκαλα και από εκεί διανέμονταν στις άλλες πόλεις, Λάρισα, Καρδίτσα κλπ. Οπότε εδώ γινόταν μια μεγάλη ανταλλαγή υλικών και πνευματικών στοιχείων
όσον αφορά την ετοιμασία, αλλά και διαφόρων άλλων ειδών. Γι' αυτό και η καραγκούνικη ετοιμασία έχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στην παιδινή έκταση του νομού Τρικάλων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Ναι. Και για πρώτη φορά, ας πούμε, παρουσιάστηκε η φορεσιά με του παλαιότερου τύπου, η καραγκούνικη φορεσιά του παλαιότερου τύπου που λειτουργήσε εδώ στα Τρίκαλα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας, ας πούμε, του 20ου αιώνα, του 1900-1910. Είναι η ιδιότυπη αυτή φορεσιά που φέρει τον κεφαλόδισμα με την σκούφια και τον τσαλμά. Μάλιστα. Και ακόμα δημιουργήσαμε στα... Το 2016 ήταν πολύ παραγωγικό και θελερό. Δημιουργήσαμε ένα CD. Δημιουργήσαμε ένα CD. Έχει ναι, τι CD είναι αυτό? Το οποίο έχει τίτλο «Παλιά σοδιά σε νέα αλόνια». Και είναι μια αναβίωση ξεχασμένων ήχων και στίχων από την παράδοση των Καραγκούνιδων. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το CD. Είναι μια κασετίνα με ένα διπλό CD, το οποίο CD έχει γίνει, έγινε, οφείλω να πω εδώ πέρα, ότι μας βοήθησε η παραδοσιακή ορχήστρα με την οποία δημιουργήσαμε το CD αυτό. Ωραία. Υπό το συντονισμό του γνωστού μας, το Άρη του Ντίνα. Α, του Άρη του Ντίνα, ναι. Το Άρη του Ντίνα. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Άρης Ντίνας και όλα τα παιδιά, γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρονται τα ονόματά τους κανονικά, μέσα εδώ στο CD, το οποίο θα στο χαρίσουμε για να το έχεις στη συλλογή σου. Ωραία, ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εκείνο που έχω να επισημάνω σε αυτό είναι ότι έχουμε ανέκδοτα τραγούδια, τραγούδια τα οποία τα έχω καταγράψει σαν δείγματα από τις έρευνές μου πρωτογενή, και ακόμα επειδή ο λαός των Καραγκούνιδων αλλά και όλης της Ελλάδας είχε την τάση στα ήδη γνωστά τραγούδια, τα οποία πολλές φορές τελευταία κυκλοφόρησαν και με τους δίσκους του γραμμοφώνου κλπ, να παρεμβαίνει στο ποιητικό κείμενο και να εκφράζει προσωπικές επιθυμίες, πόθους κλπ. Έχουμε διευκρινισμένα βέβαια και επισημασμένα και ορισμένα τέτοια τραγούδια εδώ. Μπράβο, πολύ μέσα στο CD. Πολύ ωραία. Λοιπόν... Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Και πολύ ωραία πράγματα. Ακριβώς. Επειδή σε διέκοψα κάποια στιγμή που ήθελες να μιλήσεις, ναι, κάτι... Ναι, για να συνεχίσουμε τώρα λίγο, επειδή είπαμε πολλές εκδηλώσεις, ναι, να πούμε ότι το ιδέατρο που έχετε είναι το εργαστήριο, έτσι δεν είναι? Το εργαστήριο. Το εργαστήριο. Να πούμε λίγο για το εργαστήριο, το οποίο θα το δείξουμε και μετά, το εργαστήριο, αλλά να πούμε λίγο γιατί δεν έχουν όλοι σύλλογοι εργαστήριο. Το εργαστήριο δημιουργήθηκε πλέον σε ιδιωτική βάση το 2009. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε όλο αυτό? Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτό? Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας γενικότερα που είχα στα παραδοσιακά και λόγω το ότι έτυχε, ήμουνα πολύ τυχερός που και η γυναίκα μου στήριξε αυτήν την ευαισθησία μου, γιατί διέπεται και αυτή από μια ανάλογη ευαισθησία. Θα το ρωτήσω αυτό. Έχει αγάπη ή την τραβήξε εσείς με το ζόρι? Σαφώς έχει αγάπη, και μάλιστα μια απόδειξη είναι ότι όταν γνωριστήκαμε και αραβωνιαστήκαμε, χωρίς να το συζητήσουμε ιδιαίτερα, να μην πω χωρίς να το συζητήσουμε καν, καταλήξαμε να, όταν παντρευτήκαμε στο γάμο μας, να στεφανωθούμε, να φορέσουμε την παραδοσιακή φορεσιά και όχι το σύγχρονο ευρωπαϊκό νηφικό. Λοιπόν, είναι μια... Και βλέπουμε και τη... Έχουμε και μια φωτογραφία εδώ δίπλα μας, σαν ντοκουμέντο. Πώς ήταν αυτό, τι οι γονείς, τι είπαν, ξέρω εγώ, τους άρεσε η ιδέα αυτή ή τους κακουφάνηκε? Οι γονείς μου γενικότερα και η οικογένειά μου είναι μια οικογένεια η οποία έχει παραδοσιακές ρίζες, που διατηρούσε όλα τα ήθη
και τα δρόμενα και τις παραδόσεις των Καραγκούνιδων, ας πούμε, του Τρικαλινού κάμπου, με αποτέλεσμα να το εμφυσίσει και σε ένα βαθμό, μεγαλύτερο ή μικρότερο, και στα μέλη της. Ένα μέλος κι εγώ μιας τέτοιας οικογένειας, είχα την εξέλιξη την οποία σε αναπτύσσω αυτή τη στιγμή. Να μας πει και σύζυγος όμως για το γάμο λίγο, να μιλήσεις και αυτή. Για το εργαστήριο. μας πει για το γάμο πρώτα, αφού πιάσαμε το γάμο, τώρα μας πει λίγο για το γάμο. Πείτε μας κι εσείς. Γυναίκα μου, ναι. Λοιπόν, η οποία έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Πείτε μας για το γάμο πρώτα. Για το γάμο. δεν έχω κάτι να πω για το γάμο. Ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ωραίος, ονειρεμένος για μένα, η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν δεδομένο. Δεν συζητήθηκε, αυτό είναι το που μας λέγαν, μας ρωτάνε οι πάντες, ας πούμε, ότι πώς, ποιανού ήταν η ιδέα. Ναι. Κανενός. Πλανόταν στον αέρα, μια τέτοια ιδέα. Μέσα στο σπίτι, μέσα στο χωριό, μέσα στη δική μας συναναστροφή γενικότερα. Λέγαμε, Βασιλική, θα μου φτιάξεις μια φορεσιά, μια φουστανέλα καταρχήν. Ξεκινήσαμε από εκεί. Αφού πιάνει το χέρι σου, ωραία, να κάνω μια φουστανέλα, ένα πουκάμισο. Συνεχίζουμε με το πουκάμισο. Να μου φτιάξεις ένα χρυσό γυλαίκο, αφού πιάνει τα χέρια σου και όλα αυτά. Εγώ ήξερα τότε και ραπτική και όλα αυτά είχα διδαχτεί. Οπότε εντάξει, ξεκινάμε μια φέρμελη. Τα σχέδια όμως έπρεπε. Τα σχέδια, ο Αντώνης πιάνει το χέρι του πάρα πολύ και ζωγράφισε τα σχέδια, παίρνανε από το Εθνολογικό Μουσείο Αθηνών. Ωραία. Λοιπόν, με την Παλιά Βουλή. Τα σχέδια του αρέσαν του Μακρυγιάννη, από τη στολή του Μακρυγιάννη. Οπότε είναι ένα πιστό αντίγραφο. Μάλιστα. Κάνοντας το γυλαίκο, τη φέρμελη, ρωτάμε εκεί και τους υπευθύνους του μουσείου και όλα αυτά τους διευθυντές, α, δεν μπορείτε να φορέσετε χρυσό γυλαίκο χωρίς ντουλαμά. Να προχωρήσουμε και στον ντουλαμά. Ο ντουλαμάς είναι ένα ένθημα που είναι πάνω από τη φουστανέλα. Ναι. Λοιπόν, λίγο να το πούμε πιο για να καταλάβει ο κόσμος τον ντουλαμά. Το ένθημα που είναι πάνω από τη φουστανέλα, το ανδρικό, αυτό ήταν. Φορούσαν περισσότερο οι προύχοντες της εποχής. Συγγνώμη λίγο που με επιτρέπετε. Βεβαίως. Τότε ήμουν πολύ θερμός νέος σχετικά με τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Τα οποία τα είχα διαβάσει μια-δυο φορές, τρεις τότε. Και μου είχαν συνεπάρει πάρα πολύ και πραγματικά μέχρι και σήμερα με συνεπέρνω. Και άτυπα το είχα κάνει τάμα ότι όταν θα πατρευτώ θα φορέσω τη στολή του Μακρυγιάννη, αντίγραφο. Λοιπόν, και από εκεί ορμόμενοι προσπαθήσαμε και κάναμε τη στολή του Μακρυγιάννη, αντίγραφο. Μας βοήθησε πάρα πολύ το Εθνολογικό Μουσείο, όπου με την επιμονή της γυναίκας μου. Τέλεια. Μέχρι σε σημείο, ας πούμε, που μου προβάραν εκεί πέρα στο βεστιάριο τη στολή του Μακρυγιάννη και μας δώσαν ένα πατρόν οι κυρίες εκεί πέρα. Μας βοήθησε πάρα πολύ βεστιάριο. Το βεστιάριο. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ καλό. Και κατόπιν, ας πούμε, καταλήξαμε για να φορέσουμε τη στολή αυτή. Και τους ευχαριστούμε δημοσίως ακόμη και τώρα. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μουσείο το Εθνολογικό, το οποίο άνοιγε τις πόρτες του διάπλατα για μας, δεν υπήρχε εισιτήριο, δεν υπήρχε τίποτα για μας. Κάθε 15 μέρες που πηγαίναμε ήταν και είχαμε την απορία του. Τέλεια. Ήταν η κυρία Μινώτου διευθύντρια τότε. Ναι. Και μας βοήθησαν στο βεστιάριο η υπεύθυνη η κυρία Γαγκάδη. Πάρα πολύ, ναι. Και η κυρία Νικολάου. Ωραία. Εκτός από τη στολή, κάνετε και γάμο παραδοσιακό, ακριβώς ναι, όπως είναι. Ναι, όλα τα δρόμενα. Όχι μόνο, Χιλέα. Δεν είχαμε εμείς μόνο την παραδοσιακή φορεσιά. Χωρίς να επιβάλλουμε σε κάποιον, ναι. Σε κανέναν δηλαδή, όταν διαδόθηκε πριν από 15 μέρες 20 ότι ο γάμος. Τα στέφανα θα γίνουν με παραδοσιακή ενδυμασία της Καρακούνας και του Μακρυγιάννη κλπ. Ανοίξαν όλη τα μπαούλα και βγάλαν τις στολές και ο γάμος είχε πλησιωθεί από γύρω στα 100-120 άτομα περίπου, τα μετρούσαμε τότε πόσα άτομα, ήταν ενδυδυμένα, βγάλαν τις παραδοσιακές φορές τους και... και οι κουμπάροι και όλοι. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, οι κουμπάροι μας δε, οι οποίοι είχαν μέναν και μένουν στην Αθήνα, είχαν ψωνίσει από τα καλύτερα καταστήματα της Αθήνας τα κουστούμια τους κλπ. Χωρίς να έχουμε εμείς προσωπικά, σαν να αξιώνουμε και καλά να φορέσει την παραδοσιακή φορεσιά, ερχόμενοι εδώ και βλέποντας όλο αυτό, τα βάλαν στην άκρη τα κουστούμια, τα καλά, και φορέσαν παραδοσιακές φορεσιές και παρέστησαν. Φοβερό, φοβερό. Αυτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, εγώ είχα ξεκινήσει με την φορεσιά του Αντώνη και έμαθα στο χέρι και έκανα όλα τα κεντήματα. Στη συνέχεια όμως, εδώ που άρχισα μετά με το εργαστήριο, με τον σύλλογο, τα οποία είναι ο σύλλογος και το εργαστήριο είναι συγκεννούντα δοχεία θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, από το 96 και μέχρι σήμερα, εγώ επιμελούμαι το βεστιάριο του συλλόγου. Πολύ ωραία. Οπότε άρχισα κάποια στιγμή να το κάνω επάγγελμα, γιατί όντως θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Λογικό. Και ότι θέλουμε να
παραδώσουμε κάτι στους νεότερους. Είναι κάποια τέχνη που δεν έχει εξέλιξη σήμερα, δηλαδή δεν προχωράει. Δεν υπάρχουν πολλοί ραφτάδες, ελληνοράφτες, να το πω έτσι, όπως λέγεται. Και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθουν και άλλα παιδιά, αν θέλουν. Εγώ θέλω. Είστε πρόθυμοι να έρθουν οι νέοι εδώ πέρα να τους διδάξετε? Και το ζητώ αυτό και το ζητώ από τους νέους αυτό να έρθουν να τους δείξω. Εγώ σε εξέλιξη αργότερα, δηλαδή που έπρεπε να μάθω κάποια πράγματα στη μηχανή του ποδαριού, φυσικά θεωρείται και αυτό χειροποίητο, με βοήθησε πάρα πολύ ο ελληνοράφτης ο Βασίλης ο Αραμπατζής, ο οποίος είναι από ένα χωριό της Καρδίτσας και ζει ακόμη και σήμερα ο άνθρωπος, να είναι καλά. Τον ευχαριστώ δημοσίως και το έχω ξαναευχαριστήσει πάλι. Νομίζω ότι αξίζει κάποια πράγματα, γιατί η μηχανή σου δίνει λίγο χρόνο πιο γρήγορα, ας πούμε. Λογικό, ναι. Έτσι, από το χειροποίητο. Ό,τι χρειάζεται και ό,τι κέντημα υπάρχει σε παραδοσιακή φορεσιά, το εργαστήριο είναι εδώ και μπορεί να εξυπηρετήσει τους πάντες και τα πάντα. Δίνετε και σε άλλους συλλόγους, προμηθεύετε στολές? Βεβαίως, και σε συλλόγους και σε μερακλείδες και σε κάποιους που θέλουν να συντηρήσουν μια φορεσιά που έχουν της μαμάς τους ή από της γιαγιάς τους, όλα αυτά. Συντήρηση, κατασκευή. Και είπαμε πότε ξεκίνησε το εργαστήριο, είπαμε. Το 2009. Το 2009. Ναι, το 2009 ξεκίνησε 2009. Το εργαστήριο. Πολύ ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, εδώ είμαστε και παράγουμε πολιτισμό. Και ξεκινήσατε δηλαδή για εσάς και μετά τώρα το κάνετε γενικά. Και τώρα το κάνουμε για όλους. Γι' αυτό. Ναι. Έχουν επισκέψεις από τα σχολεία που λες. Έχονται και βλέπουν. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς φτιάξεις, και μπορώ να κάνω ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν τα παιδιά, εδώ τους δίνω, είχαν φέρανε ένα σχολείο που κάνανε Erasmus με κάποιο σχολείο της Γαλλίας και φέραν τα παιδιά εδώ από τη Γαλλία για να δούνε, να τους έντυσε κι άλλες εδώ, ήταν μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Όμως οι στολές που φτιάχνετε είναι καραγκούνικες. Και φτιάχνω και όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Και όσες περιοχές θέλουν. Βεβαίως, αν μου φέρουν ένα πιστό αντίγραφο, βεβαίως και μπορώ να το κάνω. Δεν είναι θέμα ότι είναι μόνο. Απλά λέμε ότι αυτό το βίωσα, το κατέχω, διότι χορεύω, διότι βλέπω όλους τις γυναίκες, όλες τις γιαγιές, όλες αυτά, με τα καραγκούνικα ρούχα τα οποία τα ξέρω πολύ πολύ καλά, γιατί έτσι εδώ μεγαλώσαμε. Τώρα μια θρακιώτικη φορεσιά βεβαίως και θα την κάνω και μπορώ να την κάνω, απλά να μου φέρουν κάποια, έτσι, κάποια άλλη λογικό. Φορεσιά. Μιας και λέμε... Τον καιρό υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στις στολές του 21. Του 21, ναι. Είναι λίγο είναι λόγω της εορτής. Επετείου, ναι. Ποια είναι, να πούμε λίγο για τις στολές, ποια είναι η διαφορά της καραγκούνικης με μια άλλη στολή, δηλαδή ποια είναι αυτή που αυτός που δεν ξέρει να προσέξει, να κοιτάξει και να... Για τη φορεσιά την προσέγγιση είναι. Μόνο τη καραγκούνα εννοείται. Τη καραγκούνικη, ναι, τη καραγκούνικη στολή. Α, πούμε για τη γυναικεία πρώτα. Πούμε για τη γυναικεία τη στολή. Συγγνώμη τώρα. Η διαφορά μεταξύ τη καραγκούνικη και μια άλλη στολή. Μια άλλη. Ναι, ναι. Θράκη, ναι, 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 εγώ, ποντιακή. Ποντιακή, ναι. Ποντιακή, όχι. Λοιπόν, βλάχικε. Οι διαφορέ. Τα κομμάτια που παρτίζουν την κάθε στολή είναι διαφορετικά. Είναι η μορφολογία του κάθε κομματιού διαφορετική. Απλώς εκείνο που έχω να πω είναι ότι η καραγκούνικη φορεσιά γενικότερα συγκαταλέγεται στις πιο εντυπωσιακές και φαντασμαγορικές στολές της Ελλάδας, παραδοσιακές στολές της Ελλάδας. Για ποιο λόγο, επειδή... Λοιπόν, είναι τα χρώματά της και, τα χρώματά της και η μορφή της, η κατατομή της, το κόψιμό της, πώς να σας πω τέτοιο, που μπορείς να την στήσεις στην κρεμάστρα σε μια... σε μια κρεμάστρα, στον καλόγερο, ούτε καν σε κούκλα και να φαίνεται σαν άνθρωπος ζωντανός. Είναι τόσο εντυπωσιακή η στολή της καραγκούνας. Λίγες στολές στην Ελλάδα είναι τόσο εντυπωσιακές και δεν είναι τυχαίο το ότι το σήμα κατά τηθέν ανά τον κόσμο είναι για την ελληνική φορεσιά είναι η φουστανέλα, για τη γυναικεία φορεσιά στο μεγαλύτερο ποσοστό κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η καραγκούνα. Καραγκούνα. Λοιπόν, γιατί βλέπεις χορευτικά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, από πολλές περιοχές, να μην πούμε από όλες της Ελλάδος, που βγαίνουν στο εξωτερικό να παρουσιάσουν ελληνική παράδοση και προτιμούν να έχουν καραγκούνικη φορεσιά με χώρους Θεσσαλίας φυσικά. Μάλιστα. Λόγω του ότι η φορεσιά είναι εντυπωσιακή. Οι καραγκούνιδες, έτσι και μια ερώτηση που είναι δικιά μου, οι καραγκούνιδες έχουν τη φουστανέλα, έτσι, δεν είναι οι άντρες. Η επίσημη ενδυμασία της Θεσσαλικής Πεδιάδας είναι η φουστανέλα. Φουστανέλα. Με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή με τη φουστανέλα παντρεύτηκε ο καραγκούνης μέχρι και τη δεκαετία
του 20. Μάλιστα. Με την πάροδο του χρόνου περνούμε πλέον στα ευρωπαϊκά μοτίβα. Στο κουστούμι, το οποίο είναι κατασκευασμένο στη γραμμή την ευρωπαϊκή, αλλά με εγχώριο ύφασμα, με το σκουτί. Το σκουτί. Και μάλιστα αγαπήθηκε πάρα πολύ το ένδυμα το οποίο λέγεται κιλότα. Αργότερα θα σας το δείξουμε. Κιλότα, το οποίο είναι ένα αντίγραφο της στρατιωτικής κιλότας των Βαλκανικών πολέμων που αγαπήθηκε πάρα πολύ στην περιοχή των Καραγκούνιων και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα στην Θεσσαλία, στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και προς τα ορεινά στην περιοχή των Χασίων, φορέθηκε κατά κόρον η κιλότα τη δεκαετία του 30, του 40, μέχρι και του 60 υπήρξαν εδώ στο χωριό, που την φόρεσαν και παντρεύτηκαν γαμπροί με κιλότα ακόμα. Μάλιστα. Βλέπουμε πολλά χορευτικά φοράνε μπουραζάνι. Αυτό το μπουραζάνι δεν είναι... Το μπουραζάνι επίσης είναι μια παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής, λέγονταν και τμάνι, τουμάνι, τμάνι. Ναι. Είναι το φαρδοτούμανο, το κοντό, το οποίο είναι μέχρι το γόνα και από το γόνα και κάτω έχει την άσπρη κάλτσα, το πιο παλιό και το πιο γεροντίστικο, και είναι και το μακρύ, το ολόσωμο. Το τουμάνι, το οποίο συνήθως στους Καραγκούνιδες είναι μαύρο, αλλά και άσπρο υπήρξε. Ναι. Το τουμάνι έχει ονομασίες όπως μπουραζάνι, όπως το λέγανε και σιλβάρι. Αυτό δεν είναι βλάχικο, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι βλάχικο αυτή η ιστορία. Δεν είναι, προσέξτε να δείτε, δεν είναι κατεξοχήν βλάχικο. Οι βλάχοι χρησιμοποιούν προπαντός το λευκό. Ναι. Λοιπόν, αλλά το ίδιο είναι και στους βλάχους και στους καραγκούνιδες του μπουραζάνι. Φορέθηκε και από τους βλάχους και από τους καραγκούνιδες. Μάλιστα. Τώρα, με μικρές παραλλαγές και λοιπά μπορεί να υπήρξαν. Μάλιστα. Αλλά δεν φορέθηκε σαν επίσημο στους καραγκούνιδες όπως στους βλάχους. Φορέθηκε επίσημο. Στους καραγκούνιδες δεν φορέθηκε σαν καθημερινό ένδυμα. Δεν παντρεύτηκε κανένας με μπουραζάνι εδώ πέρα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να μας πείτε εσείς, γιατί την κόψουμε, δεν θα αφήσουμε. Πείτε κάτι άλλο έτσι που θα θέλετε να προσθέσετε. Να προσθέσω. Ναι. Πραγματικά αισθάνομαι υπερήφανη που έχω στείλει φορεσιές σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, στη Νέα Υόρκη, στον Καναδά. Σοβαρά. Ναι. Δηλαδή, και ο γάμος που παντρευτήκανε. Δηλαδή, ναι. Και πείτε μου, σας στείλανε δηλαδή, μήνυμα και είπανε θέλουμε να μας στείλετε. Είναι Έλληνες, ναι. Καραγκούνιδες από εδώ και ζητήσαν φορεσιές από εδώ. Και μάλιστα θυμάμαι κάποιος από τη Νέα Υόρκη που του έστειλα και φορεσιά και μαντήλια και μου λέει ό,τι θελήσετε να έρθείτε, δηλαδή ήταν ενθερμότατος ο άνθρωπος και να σας φιλοξενήσουμε και να μας πείτε ό,τι που γνωρίζετε για την παράδοση, για αυτά. Βέβαια ένα τέτοιο ταξίδι δεν έγινε μέχρι τώρα τουλάχιστον, ακόμη δεν ξέρουμε. Έχω πει πάρα πολλά πράγματα και σε αρκετές συνεντεύξεις μου και σε άλλους δημοσιογράφους, αλλά και στην κυρία Φέη Μαυραγάνη, την οποία την ευχαριστώ και δημοσίως, που open. Με καλέσαν ναι, στο κανάλι το Open και μίλησα λίγο. Μπράβο. Για το εργαστήριο, για την δράση μου. Μεγάλη επιτυχία, δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Θεωρώ ότι αρχίζει έτσι πολύ καλά η αναγνωρισιμότητά μου και μου αρέσει. Μάλιστα, αυτό. Μάλιστα, νομίζω πολύ ωραία. Ότι σε όλους θα άρεσε. Μάλιστα. Γιατί είναι ένα επάγγελμα που αρχίζει και πραγματικά δεν είμαστε πάρα πολύ στο είδος. Και θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να έχουμε και εμείς να είμαστε πιο πολλοί, γιατί αυτά είναι που θα μείνουν στην ουσία. Ακριβώς, και ακριβώς. Στα παιδιά μας, γιατί υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση έτσι τώρα που γίνεται και δυστυχώς. Μια πολύ αλλίωση στον πολιτισμό και είναι κρίμα στην παράδοση. Τώρα μου θυμίσατε με τη γιαγιά μου όταν μιλούσα, μου έλεγε για τα σεγκούνια, πώς έφτιαχνε τα σεγκούνια και μου είναι η διαδικασία. Έχετε με αυτό, δηλαδή ξέρετε πως... Πάντα. Δηλαδή μπορείτε να φτιάξετε και με παλιά, δηλαδή να πάρετε, να σας δώσετε εργαλεία παλιά. Βεβαίως, και να φτιάξετε κανονικά το σιγκούνι όπως φτιάξαμε παλιά. Με το με το λανάρι και μα... Αυτό κάνω, ναι. Για να καταλάβω, γιατί και εγώ σαν νέος δεν ξέρουμε κι εμείς. Αυτό κάνω. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό λέμε ότι η γενιά αυτή που έφυγε, οι γιαγιάδες μας, που ήξεραν αυτά τα πράγματα, που μας τα είπαν, εμείς τα ξέρουμε. Εγώ μπορώ, ας πούμε, να τα πω στα παιδιά μου, αλλά φεύγοντας εμείς, δεν υπάρχει μετά κάτι, γι' αυτό προσπαθούμε εμείς που είμαστε, εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που είναι στην Αθήνα και άνα την Ελλάδα, να πούμε στα παιδιά, στους νέους, ακόμη και στα χορευτικά που είναι πολύ νέος κόσμος, να τους πούμε για τον πολιτισμό και την παράδοση τι υπήρχε σε κάθε τόπο. Σε κάθε τόπο. Σωστό. Και να επανέλθω λίγο στην ιστορία που είπε ο Αντώνης για τους ήρωες των Τρικάλων, ας πούμε, που είπε, δεν υπάρχει, δεν ξέρουν τα παιδιά τοπική ιστορία, και ελαιογραφία. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρουν. Ακόμη οι τραγούδια που ξέρουν στο Σεριάνι που βγαίνουμε και τραγουδάμε, αν δεν τα διδάξουμε εμείς στο χορευτικό, δεν ξέρουν τα παιδιά.
Και είναι κρίμα δηλαδή. Ούτε καν το βήμα του Σεριανιού που είναι περπατητό, ας πούμε. Μαθαίνουν τόσα άλλα πράγματα και αυτά, αν δεν τα πούμε εμείς, δεν πρόκειται να τα ξέρουν. Τα παιδιά σας έχουν έτσι την ίδια αγάπη με εσάς. Είναι μαζί μας. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Πάντα. Άρα υπάρχει συνέχεια δηλαδή για μετά. Από πολύ μικρά. Ναι, ελπίζουμε ότι θα ασχοληθούν. Έχουν τα επαγγελματά τους βέβαια, αλλά ελπίζουμε ότι θα ασχοληθούν, ας πούμε, και με τον πολιτισμό. Τι λέει το... Η Φανερωμένη έχει μια έντονη παρουσία γενικότερα στα πολιτιστικά δρόμενα, αγαπά τις παραδόσεις, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Τρικάλων, τα χωριά τα οποία βρίσκονται γύρω από τα Τρίκαλα, που είναι όλα τα καραγουνοχώρια, εκτιμούν ιδιαίτερα το Σύλλογο Θεριστάδες για το έργο που παρουσιάζουν, γιατί τους θυμίζουν παλιές εποχές τους μεγαλύτερους και βλέπουν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και γενικότερα θα ήθελα να πω ότι προσωπικά δεν ανησυχώ για την παράδοση, για τη συνέχεια της παράδοσης. Δεν ανησυχώ για τους νέους, γιατί βλέπω, πέραν από όλες τις προκλήσεις, γενικότερα οι νέοι, που έχουν σήμερα, πέραν από όλους τους τρόπους, τα μέσα επικοινωνίας, τα μέσα δικτύωσης κλπ, από τα οποία βομβαρδίζονται και τα οποία τα αγαπούν, τα θέλουν, ασχολούνται με αυτά, πάλι επιστρέφουν στις ρίζες, επιστρέφουν στις παραδόσεις, όλα τα παιδιά λίγο ως πολύ, και με την πάροδο των χρόνων, όταν περνάνε ένα φάσμα κάποιας ηλικίας, έτσι, επανέρχονται στις ρίζες, εμβαθύνουν στις παραδόσεις και υιοθετούν στοιχεία. Οπότε, μέσα στην πολιτιστική τους ταυτότητα εντάσσουν αρκετά στοιχεία της παραδόσεως, άλλωστε η παράδοση είναι η εξέλιξη της ύπαρξής μας στον χρόνο. Σωστό. Δεν μπορεί να κρατιέται μουσιακή, θα πρέπει στοιχεία της παραδόσεως να τα ενσωματώνουν στη σημερινή. Και το κάνουν αυτό οι νέοι, το βλέπω. Μάλιστα. Θα συμπληρώσω και κάτι. Ναι, φυσικά, ό,τι θέλετε. Ναι. Ναι. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ εγώ προσωπικά σε όλους τους χωριανούς εδώ, τις Φανερωμένες, οι οποίοι αγκάλιασαν πάρα πολύ καλά το εργαστήριο, με πολύ θέρμη, και μάλιστα έχουν έρθει πάρα πολύ, και ως πελάτες και ως να δουν και τους αρέσει και βοηθάνε το εργαστήριο. Σημαντικό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το προβάλλον. Βεβαίως, και μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Αυτό ήθελα να το πω έτσι για τους Φανερωμένους. Εννοείται, εννοείται. Πάμε να πούμε τώρα, είπαμε πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, για την ένωση που έχετε κάνει τον Καραγκούνιδων, νομού Τρικάλων. Η ένωση. Τα προζήμια της ένωσης ξεκίνησαν το 2018. Το 2018. Δειλά-δειλά, με συζητήσεις κλπ. Το 2019 ξεκινήσαμε τις πρώτες συναντήσεις των ενδιαφερομένων και των ανήσυχων προέδρων των συλλόγων. Ναι. Λοιπόν, είναι μια κίνηση η οποία έγινε για την ίδρυση ενός σωματείου, το οποίο είναι δευτεροβάθμιο πολιτιστικό όργανο, δευτεροβάθμιο επίπεδο, με σκοπό την συσπήρωση και την ενδυνάμωση του καραγκούνικου στοιχείου του νομού Τρικάλων. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και πολλοί νέοι, πολλά χωριά που λένε ότι δεν έχουν ασχοληθεί, δεν μπορούμε όλοι να ασχολούμαστε με όλα, και αναρωτιέται ότι είμαστε καραγκούνιδες, δεν είμαστε. Ναι. Λοιπόν, μέσα από τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν μια ομάδα, λοιπόν, αποδεικνύουμε και μεταλαμπαδεύουμε και ενημερώνουμε όλους τους νέους και τους μεγαλύτερους, λοιπόν, για το καραγκούνικο στοιχείο, και πέραν από αυτό θεωρούμε ότι με μια ένωση, που ένωση τα λέει η ίδια η λέξη, αποκτούμε στο χώρο μία πιο ισχυρή δύναμη. Μάλιστα. Λοιπόν, δημιουργήθηκε λοιπόν ο σύλλογος, αναγνωρίστηκε. Είναι επίσημος, κανονικά δεν είναι... Επίσημος, ανακοινώθηκε από το Ειρηνοδικείο Τρικάλων τον Ιούλιο του 2019. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ήρθαμε σε επαφή με τους φορείς του νομού Τρικάλων,
την περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων, τους τέσσερις δήμους των Τρικάλων, τι είχαμε μιας θερμής υποδοχής, μας αγκάλιασαν όλοι, πολύ σημαντικό, οι άρχοντες του νομού, μας υποσχέθηκαν κάθε είδος στήριξη, έχουμε δρομολογήσει ήδη εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν, λόγω της ατυχούς συγκυρίας, της παγκόσμιας ατυχούς συγκυρίας της πανδημίας, μένουν σε ένα βαθμό παγωμένες, για να συνεχίσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις των πραγμάτων. Τι θα κάνετε δηλαδή, για πείτε μας, έτσι δώστε μας μια εικόνα. Τι θα κάνουμε. Τι ήταν σχεδιασμένο να γίνει και δεν έγινε. Λοιπόν, ο σκοπός της Ένωσης, είπαμε ότι είναι η ενδυνάμωση πρώτον του καρακούνικου στοιχείου. Ναι. Το χαρακτηριστικό που έχει το σωματείο μας είναι ότι διοικείται από ένα ενεμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση μόνο του, χωρίς την παρουσία, την συνένεση και την ψήφο των εκπροσώπων του κάθε συλλόγου μέλους της Ένωσης. Το κάθε σύλλογος μέλος της Ένωσης έχει ορίσει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς εκπροσώπους που τον εκπροσωπούν στην Ένωση. Και οι αποφάσεις παίρνονται από όλους τους εκπροσώπους όλων των συλλόγων. Αυτοί που μπορούν να γραφτούν μέσα πρέπει να είναι σύλλογοι, οπωσδήποτε δεν μπορεί... Αυτοί που μπορούν να γραφτούν είναι σύλλογοι, μπορούν ακόμη να γραφτούν και φυσικά μέλη. Οι οποίοι είναι καραγκούνιδες. Οι οποίοι είναι καραγκούνιδες. Λοιπόν, φυσικά μέλη τα οποία θέλουν να ανήκουν στην Ένωση Καραγκούνιδων του νομού Τρικάλων. Ωραία. Αν κάποιος δεν είναι καραγκούνιδες και απλά έχει αγάπη για τους καραγκούνιδες, μπορεί να εγγραφεί ως επίτιμο μέλος. Ως επίτιμο μέλος. Ως επίτιμο μέλος. Τέλεια. Και μπορούν να γραφούν και σύλλογοι, συμβατικά μέλη, τα οποία δεν, σύλλογοι που δεν ανήκουν στο νομό Τρικάλων, μπορούν να εγγραφούν ως συμβατικά μέλη, να ψηφίζουν για τις εκδηλώσεις, τις οποίες να κατεβάζουν προτάσεις, να ψηφίζουν εκδηλώσεις, τις οποίες θα κάνει η Ένωση, δεν μπορούν όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεις. Μάλιστα. Πού μπορούν να απευθυνθούν και κάποιος που θα δει τη συνέντευξη, θα πει εγώ θέλω να πάω να γραφτώ στο Σύλλογο, στην Ένωση των Καραγκούνιδων, σε ποιον θα απευθυνθεί. Μπορεί να απευθυνθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Ναι. Έτσι. Πού είναι, μπορούμε να πούμε ονόματα. Που έχει την στέγη, ναι, έχει στο 5ο καπί του Δήμου Τρικαίων. Ωραία, μπορούν να πάνε εκεί πέρα και θα απευθυνθούν. Ωραία. Έχουμε ανακοινώσει, έχουμε και την σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, ναι. Στο Facebook, με τα τηλέφωνα κλπ. Ένωση Καραγκούνιδων Νομού Τρικάλων. Ωραία. Μπορεί να βρει κάθε πληροφορία εκεί πέρα και να απευθυνθεί. Λοιπόν, τέλεια. Το πρόεδρος. Τι χάνει να είμαι πρόεδρος της Ένωσης Καραγκούνιδων Νομού Τρικάλων. Λοιπόν, πολύ δραστήριος. Και... Αυτά είναι, να το πούμε έτσι, στην καραγκούνικη ευαισθησίας, να το πούμε χούια. Χούια. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αλλά και το τυπικό συμβούλιο, όχι τυπικό, αναγνωρισμένο, με εκλογές, και το εκλεγμένο συμβούλιο, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, έχουμε πολλή συνεργασία. Το Συμβούλιο στην ουσία, η ουσία του Συμβουλίου είναι να τρέχει για να υλοποιεί τις προτάσεις τις οποίες αποφασίζουν όλοι μαζί οι εκπρόσωποι. Αυτό το επισημαίνω. Μπράβο. Ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλους τους εκπροσώπους. Όλοι οι σύλλογοι, μικροί και μεγάλοι, έχουν την ίδια φωνή μέσα στην Ένωση. Μπράβο. Και οι σύλλογοι τους οποίους καλούμε να έρθουν να πλαισιωθούν και εκεί, να πλαισιώσουν και εκείνοι την Ένωση Καραγκούνιδων, από τη στιγμή της εγγραφής έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους. Πόσοι σύλλογοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στην... Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22 σύλλογοι. Ωραία. Λοιπόν, και στην πορεία έχουμε και άλλους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφών. Τέλεια. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Τι άλλο να πούμε, για το σύλλογο, για πείτε μας τι... Έχουμε την Ένωση Καρακούνη. Α, έχετε βγάλει και το... Βεβαίως. Έχουμε για να δείξουμε. Την
σαν έμβλημα του συλλόγου μας. Ναι. Έχουμε την καραγκούνα, γι' αυτό μιλήσαμε προηγουμένως ότι η καραγκούνικη φορεσιά είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές στην Πανελλήνια. Ναι. Το έχουμε καμάρι σαν καραγκούνιδες γενικότερα, όχι μόνο των Τρικάλων και όλης της Θεσσαλίας. Και χρησιμοποιήσαμε τον παλιότερο κεφαλόδεσμο της καραγκούνας ως έμβλημα του συλλόγου μας. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, μάλιστα. Τι σχέδια για το σύλλογο των Θεριστάδων, να πούμε πάλι, τι θα σχεδιάζετε, τι εκδηλώσεις είχατε έτσι κατά νου να κάνετε και οι οποίες λόγω κορονοϊού. Φέτος, ναι, στις 10 Μαΐου, είχαμε, όχι στις, για τις 10 Μαΐου, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα αφιέρωμα, ναι, στους τρικαλινούς ήρωες αγωνιστές του 1821. Με αναπαραστάσεις, με δρόμενα, με χορούς, με συνεργασία και άλλων συλλόγων του νομού Τρικάλων και εκτός νομού Τρικάλων, και μάλιστα θέλουμε να κάνουμε μια ειδικότερη αφιέρωση στους Βλαχαβαίους και στη μάχη του Καστρακίου που μάλιστα έγινε στις 8 Μαΐου του 1821. Μάλιστα, μάλιστα. Συγγνώμη, όχι του 1821, του 1805. Γιατί η Θεσσαλία είχε πάρα πολύ ανεπτυγμένο το στοιχείο της κλεφτουριάς. Η κλεφταρματολή, ναι, από τα 16 αρματολίκια, τα 9 ήταν στη Θεσσαλία. Τα 16 αρματολίκια σε όλη την Ελλάδα. Τα 9 ήταν στη Θεσσαλία. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για το χορευτικό, έχετε χορευτικό εδώ πέρα. Αυτή ήταν η κεντρική εκδήλωση την οποία είχαν προγραμματίσει. Που ήταν προγραμματισμένη. Η πανδημία όμως. Δυστυχώς. Ευχόμαστε να μην ξαναπραγματοθεί κάτι, να μην ξαναγίνει κάτι, ώστε να όλα να κυλήσουν ομαλά. Για να δούμε πότε θα το προγραμματοποιήσουμε. Ωραία, ωραία. Για το χορευτικό, και πείτε μας λίγο. Το χορευτικό μας λειτουργεί κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή το απόγευμα. Έχει λοιπόν νεολαία που έρχονται μαθαίνουν χορό. Έχουμε από όλα τα φάσματα της ηλικιών. Λοιπόν, ο χορός δεν έχει όριο ηλικίας. Εννοείται. Και έχουμε τη δασκάλα μας, την κυρία Ευαγγελία Γρηγορίου, τη γυμνάστρια. Μάλιστα, πλούρα. Η οποία είναι αξιόλογη δασκάλα και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Να πω την αλήθεια ότι πρέπει να ακούσει εσείς, ότι εσείς είστε και ο χοροδιδάσκαλος. Λοιπόν, σαφώς είμαι και εγώ χοροδιδάσκαλος πλέον επικουρικά. Ναι. Γιατί οι ανάγκες του συλλόγου είναι τόσες, όπως επίσης τώρα και με την ένωση που έχουμε άλλη δράση, είναι τόσες πολλές που ο χρόνος δεν περισσεύει, γι' αυτό χρειάστηκε να αναλάβει κάποιος άλλος δάσκαλος. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω 3 χρόνια τώρα που παρέδωσα τη σκετάλη. Βέβαια, με βοηθούσε πάρα πολύ και η γυναίκα μου στην διδασκαλία των χορών, πέραν από το βεστιάριο. Μπράβο. Λοιπόν, η οποία εξακολουθεί να βοηθάει, γιατί το βιωματικό μέρος, η βιωματική διδασκαλία, η οποία γίνεται τουλάχιστον στα παραδοσιακά δρόμενα, στα παραδοσιακά τραγούδια, ιδιαίτερα στα Συριάνια και σε αυτά, τα τραγούδια του Πάσχα των Καραγκούνιδων, πιστεύω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα των Καραγκούνιδων, ναι, έχουν ειδική, αν εκφράζουμε σωστά, μουσική χρειά, θα έλεγα, δεν αναλύονται εύκολα και μεταδίδονται από στόμα σε στόμα βιωματικά. Η γυναίκα μου, χωρίς τώρα να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, έχει το σπάνιο αυτό χάρισμα, τη χρειά της φωνής, ας πούμε, και τη βοηθάει πάρα πολύ ο ιδιωματισμός τον οποίον κατέχει ο Θεσσαλικός, γιατί μεγάλωσε, βίωσε πάρα πολύ, ας πούμε, μέσα στον χώρο τον καραγκούνικο, προέρχεται και από μια καραγκούνικη και ίδια περιοχή, μάλιστα, κατάγεται από την Καρδίτσα. Μάλιστα. Α, από Καρδίτσα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε, πολύ ωραία. Εντάξει, έχει αυτό και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Πριν προχωρήσουμε να δούμε και το εργαστήριο, ναι, μια ερώτηση. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια κόντρα καραγκούνιδες με βλάχους. Οι βλάχοι λένε οι καραγκούνιδες είναι από μακριά.
Οι δε καραγκόνες λένε και τους βλάχους ότι είναι πονηρή. Τελικά, τι λέτε εσείς? Εγώ πιστεύω το εξής. Τι λέτε? Και θέλω και από τη σύζυγο τη γνώμη και από τους γιο σας. Οι καραγκούνιδες θεωρούν, πιστεύουν και πραγματικά αυτό συμβαίνει, την παρουσία τους δεδομένη στο χώρο. Στο χώρο. Οι βλάχοι έχουν κάνει την παρουσία τους, στο θεσσαλικό χώρο τουλάχιστον, όπου βρήκαν τους καραγκούνιδες, αρκετά μεταγενέστερα από την ύπαρξη των καραγκούνιδων στον χώρο. Λόγω της ασχολίας τους, νομαδική ζωή κλπ. Και λόγω του ότι βρήκαν την έφορη πηδιάδα κατηλημένη από τους καραγκούνιδες, αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στα όρια και στα βουνά κλπ. Μια ομάδα η οποία είχε τις δυσκολίες επιβίωσης γενικότερα κλπ. Και μοιραία ήρθε η αντιπαράθεση με τους γηγενείς κατοίκους της Θεσσαλίας. Λοιπόν, και μέσα από εκεί, ας πούμε, μπορεί να δημιουργηθεί και μια αντιζηλία κλπ. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι έχουν αμβληθεί οι οξύνσεις που μπορεί να υπήρχαν κάποια παλιότερη εποχή και βλέπουμε επιμεξίες, γαμιαίες επιμεξίες, ας πούμε, βλάχος με καραγκούνιες, καραγκούνιες με βλάχους κλπ. Έχουν εξομαλυνθεί πλέον, ας πούμε. Αυτά έχουν περιοριστεί, ναι, πιστεύω, οι οξύτητες αυτές στα χρόνια του παρελθόντος. Λογικό, λογικό. Ναι. Και λογικό είναι, γιατί είναι δύο ομάδες, μπορούμε να το πούμε, πολιτισμικές, πλέον τέτοιες, οι οποίες καλούνται και πραγματικά συμβιώνουν μέσα στον ίδιο χώρο, έχουν τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια συμφέροντα πλέον, εφόσον ζουν στον κοινό χώρο. Και πιστεύω ότι έχει πέσει πλέον μια αρμονία και συνεργασία μεταξύ των δύο. Για πείτε και εσείς, κύριε Βασιλιά. Ναι, έχω την άποψη ακριβώς με τον Αντώνη, ναι, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές όσον αφορά τους βλάχους. Εγώ να πω ότι έχω στο εργαστήριο πελάτες και βλάχους. Αρκετούς. Οπότε και αυτό, βλάχους, αυτό με τιμά, αυτό τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Το ότι έρχεται κάποιος βλάχος να φτιάξει βλάχικες φορεσιές σε μια καραγκούνα, σε ένα καραγκούνικο εργαστήριο, γιατί έτσι το έχουν θέσει κάποιοι. Λοιπόν, εμένα με τιμά αυτό, οπότε αυτό τα λέει όλα. Ωραία, ωραία. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνουμε έτσι μια μικρή ξενάγηση εδώ στο εργαστήριο. Για πείτε μας, πρόεδρο, τι βλέπουμε. Αυτός είναι ο σταυρός των καραγκούνιδων. Είναι, θα έλεγα, ένα έμβλημα των καραγκούνιδων. Την άνοιξη, όταν πηγαίνουν να δουν τα σιτάρια ή όσο βρίσκονταν έξω οι άνθρωποι στα ζώα κλπ, έπαιρναν στάχια από τα χωράφια τους και κάναν αυτό το εργόχειρο. Στην ουσία είναι εργόχειρο. Μάλιστα. Το γνώριζαν όλοι οι άντρες καραγκούνιδες και οι γυναίκες, αλλά οι άντρες περισσότερο το φτιάχναν. Μάλιστα. Και το φέρουν στο σπίτι και το κρεμούσαν μπροστά στην κυρία είσοδο του σπιτιού, πάνω από το ανώφυλλο του σπιτιού. Μάλιστα, ήταν ένα είδος φυλακτού. Μέχρι την άλλη χρονιά που κάναμε τον καινούριο σταυρό. Μάλιστα. Εδώ πέρα τώρα, τι βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε... Εδώ είναι η κάπα μου. Η κάπα, η βελέντζα τη λέγανε οι κλέφτες, γιατί όντως βελέντζα είναι, ναι, κατασκευασμένη με τη φλοκάτη αυτό, που τη φορούσαν τους χειμερινούς μήνες για να προστατεύονται από το κρύο. Μάλιστα. Είναι η λερή φουστανέλα, καθημερινή τους, το ζωνάρι τους, σε κάνω τώρα περιγραφή την φορεσιά, ναι, 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 το καθημερινό πουκάμισο και το γυλαίκο τους. Τέλεια. Εδώ δίπλα μετά βλέπουμε ένα πίνακα. Εδώ είναι τα... από τις αναβιώσεις και αναπαραστάσεις που κάναμε για τους ήρωες του 21. Α, ωραία. Συγκεκριμένα εδώ είμαι με το γιο μου, να φοράω και τη βελέντζα. Λοιπόν... Τέλεια. Και τρέχουμε με τα ζώα μας. Τα άλογα μου είναι ενεργεία ακόμα, τα έχουμε. Πείτε μας για τα εδώ τα... Τα σπαθιά αυτά είναι, έχουν μια ιστορικότητα, είναι το σχήμα του σπαθιού το οποίο χρησιμοποιήθηκε για στα γυρίσματα του έργου «Οι Σουλιώτες». Α, μπράβο, μπράβο. Πάμε εδώ πέρα να δούμε την καραγκούνα. Αυτή είναι ένα πιστό αντίγραφο της καραγκούνικης φορεσιάς της περίοδου του 1930. Λοιπόν, 30 με 40 είναι ένα πιστό αντίγραφο, είναι ο πολύπτυχος σαγιάς. Σαγιάς είναι το νηφικό ένδυμα της καραγκούνας, είναι λευκό. Το γυρίσουμε. Λοιπόν,
Αυτό είναι ο σαγιάς. Ωραία. Λοιπόν, και το πουκάμεσο, τα εξαρτήματα της. Για πείτε μας και εσείς, η σύζυγος, κυρία Βασιλική, πείτε μας εσείς που τις φτιάχνετε, κάντε μας έτσι μια... Να σας πω, εγώ θέλω να το γυρίσω. Ναι, να το γυρίσετε, όπως θέλετε. Ελάτε από εδώ. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ έχουμε το πουκάμισο, έτσι, με τις φούντες του, οι οποίες γινόταν όλες στο χέρι και όλο το πουκάμισο στο χέρι, ναι, το κέντημά του. Λοιπόν, μετά ακολουθεί ο σαγιάς, είτε θα ήταν πολύπτυχος, είτε θα ήταν με ένα κομμάτι ίσιο εδώ που λέγεται σαγιάς με μάνα που το λέγαμε εμείς και το λέμε. Εδώ είναι το γυλαίκο, το οποίο είναι κάθε κορδόνι διαφορετικό. Έτσι, γαζωμένο κάθε κορδόνι, είτε στο χέρι, αναλόγως. Αυτά είναι τα κλειδιά. Εδώ έχουμε και άλλα κεντήματα. Εδώ είναι κλάρα, τα λεγόμενα εμείς για να τα ξεχωρίζουμε οι ραφτάδες. Εδώ έχουμε τα καβαδομάνικα, τις χούφτες ή καπακλίκια που τα λέγανε σε άλλα χωριά για να τα γνωρίζουν κιόλας. Στα τρίσελ εδώ τα λένε λοιπόν, καπακλίκια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το πουκάμισο, αυτό είναι τα μανίκια από το πουκάμισο με τις φούντες, έτσι, είτε έτσι είτε τα γυρίζαμε, αναλόγως. Συνήθως στην εκκλησία, λέει ο Αντώνης, από τις λογογραφικές έρευνες που κάνει, τα μαθαίνω κι εγώ από τις έρευνες. Πού χρησιμεύουν αυτά τα καμακλίκια, ή ήταν έτσι καλοπιστικό. Ήτανε διακοσμητικό. Α, διακοσμητικό, διακοσμητικό, ναι. Συγγνώμη, μπορώ να διευκρινίσω λιγάκι. Ναι, φυσικά. Να γυρίσουμε και μπροστά. Ναι, Αντώνη. Για πείτε μας. Αυτό είναι ένα, όπως το βλέπουμε, ένα είδος, ένα περιβραχιόνιο στην ουσία. Ναι. Έχει ρόλο λειτουργικό και διακοσμητικό. Επειδή τα μανίκια έχουν ένα αλφα φάρδος και η καραγκούνα έπρεπε το χειμώνα να το κλείσει εδώ. Η γραμμή των ενδυμάτων ήταν αρχαϊκή για μέχρι το 1900-1910 κλπ. Οπότε δεν ήταν τόσο πολύ λειτουργική. Οπότε έπρεπε να κάνει κάτι για να προφυλαχτεί από το κρύο. Λοιπόν, αυτό έσφυγε εδώ πέρα και έντυνε καλύτερα το χέρι. Και σαφώς, τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν χρειαζόταν, έπαιξε όμως και διακοσμητικό ρόλο. Γι' αυτό και είναι χρυσοκεντυμένο, έτσι, και έγινε εξάρτημα, απαραίτητο εξάρτημα στην υφική φορεσιά τουλάχιστον. Υπάρχουν και τα καθημερινά, τα υποδιέστερα, ας πούμε. Αυτό δηλαδή δεν είναι νηφική φορεσιά. Αυτή είναι η νηφική φορεσιά. Α, ωραία. Συνέχισε. Τι άλλο, για πείτε μας. Η ποδιά η δεύτερη εδώ, η οποία ήταν είτε κεντυμένη είτε με διάφορα υφάσματα σε στυλ κοφτό, όπως λέγαμε εμείς. Αυτό είναι παλιό στο χέρι. Ναι. Λοιπόν, και η χρυσοκέντητη ποδιά, η οποία ήταν πάντα δουλειά του ραφτάδων, έτσι δική μας. Αυτό, το γυλαίκο, ο σαγιάς, αυτά ήταν δουλειά των ραφτάδων. Το πουκάμισο ήταν δουλειά της γυναίκας, της ιδίας. Το κάναν μόνες τους. Δεν είχε περάσει ποτέ το πουκάμισο σε ράφτη. Δεν το έφτιαχνε ποτέ ράφτης. Πάντα το φτιάχναν μόνες τους οι γυναίκες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να πάμε να συνεχίσουμε. Ναι. Εδώ βλέπουμε. Ναι. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ θα μας πει ο Αντώνης. Για πείτε μας. Την ανδρική. Είναι ο Καραγκούνης με την καλοκαιρινή ένδυση. Α, η καλοκαιρινή. Λοιπόν, τη δεκαετία του 30-40, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει. Το είπε ο Δημήτρης ο Καραλής από την Βασιλική. Είχε απαγορευτεί στους Καραγκούνιδες να εισέρχονται στην πόλη των Τρικάλων με το βρακί. Βρακί είναι αυτό το έλδημα που στην ουσία είναι ένα παντελόνι πάνινο. Ναι. Έτσι, αυτό. Το λέγανε βρακί. Μάλιστα. Ήταν μακρύ, ναι, και ιδέα. Και λόγω της ζέστας οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν πιο άνετα με αυτό. Απαγορεύτηκε. Και οι άνθρωποι τι έκαναν. Ερχόντουσαν μέχρι τα όρια των Τρικάλων, της πόλης των Τρικάλων με αυτό, φορούσαν το παντελόνι από πάνω και μπαίναν μέσα στην πόλη. Και όταν ξαναφεύγαν το βγάζαν πάλι. Είναι η καλοκαιρινή ενδυμασία εργασίας. Α, εργασίας. Εργασίας, όχι επίσημη. Ναι. Στην εκκλησία δεν θα μπαίναν ποτέ με αυτό. Με αυτό. Ωραία. Το γυλαίκο. Μάλιστα. Αυτό ήταν κάθε μέρα να εκκλησίσουν στις εργασίες. Να λίγο κάτι για το κεφαλό. Ναι, πείτε, ναι, φυσικά. Ναι. Είπαμε κάτι. Λοιπόν, καλά τα κοσμήματα είναι ότι όσα μπορούσε η καθεμία, όσα ήθελε φορούσε. Ο κεφαλότης μας είναι η μπερέτα. Έτσι, ναι. Που ήταν μεταγενέστερος, μετά ακολούθησε τη σκούφια, μετά τη σκούφια και η κοτσίδα είναι η μεγαλύτερη τότε, μετά τη σκούφια ήταν αυτή, η ογκώδης, η μεγάλη η κοσίδα
Και αργότερα, με τα γενέστερα, όσο περνούσαν τα χρόνια, λιγότερη, γινόταν και πιο μικρή. Έτσι, σε όγκο. Μάλιστα, μάλιστα. Πες το με την κανονική της ονομασία, όπως τη λέμε εμείς εδώ στην Καλκόνικα, την κουσίδα. Δεν είναι κουσίδα. Ναι, είναι κουσιάνα. Είναι κουσιάνα. Είναι κουσιάνα, ναι. Ναι. Θα πρέπει να το λέμε με περηφάνεια την κουσιάνα. Έτσι, ναι, ναι. Εντάξει, για να καταλαβαίνει και το ευρύ κοινό τώρα. Εμείς δώσαμε τις ονομασίες, εμείς πρέπει να τις κρατήσουμε. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Δες και τα νιάτα μου από εδώ. Έτσι, θα δείξουν και τα νιάτα του πρόεδρου. 22 χρονών, εκεί. Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ με το εργαστήριο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορα ρούχα των πελατών τώρα που χρειάζεται. Να σας δείξω λίγο και κάποια πράγματα της δουλειάς μου. Ναι. Μπορείτε να έρθείτε από εδώ. Λοιπόν, εδώ ετοιμάζω μία φέρμελη. Κάποιου κυρίου. Εδώ είναι οι ποδιές οι έτοιμες οι οποίες έχω κάνει. Αυτές είναι όλες χειροποίητες. Τις βλέπετε άλλωστε. Αυτές τώρα για τι στολή είναι, για καραγκούνα. Ναι, 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 για καραγκούνα πάντα. Ωραία. Αυτά είναι έτοιμες. Και εδώ είναι ένα γυλαίκο το οποίο είναι μισό. Μια φέρμελη. Λοιπόν, δεν είναι έτοιμη ακόμη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι. Έχετε εδώ πέρα και τα υφάσματα. Προχωράμε. Βέβαια, ο πάγκος μας εδώ, η δουλειά μας, είμαστε όλη μέρα εδώ. Τέλεια. Λοιπόν. Φαντάζομαι ώρες ατέλειωτες. Ώρες ατέλειωτες εδώ. Ναι. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δείτε λίγο και στη μηχανή που θα... Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχουμε την κυρία Βασιλική, εδώ τη σύζυγο, που φτιάχνει. Για πείτε μας λίγο εδώ. Θα σας δείξω εδώ. Ολοκληρώνω ένα γυλαίκο καραγκούνας, σιγά σιγά. Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει αγάπη. Πόσες ώρες περίπου δουλεύει? Εγώ δουλεύω 10-12 ώρες τη μέρα, αλλά εντάξει, όμως μπορείς να δουλέψεις όσο θέλεις. Ναι. Αυτό δεν στο επιβάλλει κάποιος. Σωστό. Εδώ όταν είναι δικό σου κιόλας. Εννοείται. Απλά ότι επειδή είμαστε εδώ και μένουμε και εδώ, είμαστε όλη μέρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Λογικό. Και όταν ξεκουράζουμε μετά πάλι εδώ. Γίνεται πλέον... Πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο αυτό να το κάνεις? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ. Ναι, είναι δύσκολο να συνηθίσεις τον τρόπο, να συνηθίσεις να ξέρεις που πάει η κλωστή από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν κόβεται η κλωστή, συνεχίζει. Και, είμαστε... και θέλει φαντάζομαι και αγάπη πολύ για όλο αυτό. Θέλει χρόνο, αγάπη και να είσαι σε ησυχία. Δεν θέλει να... Ναι, ναι, όταν μιλάς, όταν χάνεις τη σειρά σου, όταν δεν ξέρεις κιόλας. Εντάξει, στην αρχή θέλει πολύ υπομονή. Μάλιστα. Αυτά είναι σιγά σιγά. Αυτό είναι για αντρική φορεσιά. Όχι, όχι, γυναικείο. Όχι, γυναικείο. Γυναικείο, καραγκούνας. Για καραγκούνα, μάλιστα. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Μία κλωστή να γεμίσει όλο το γυλαίκο. Ναι. Δεν θα φαίνεται μαύρο καθόλου όταν τελειώσει. Α, δεν υπάρχει καθόλου μαύρο. Θα είναι... Όχι, όχι. Θα σας δείξω ένα που έχω τώρα στην ντουλάπα. Αν θες, Αντώνη, λίγο να το βγάλεις, σε παρακαλώ. Να το δείξουμε. Ωραία. Το έτοιμο δηλαδή. Γεμίζουμε στην ουσία. Μάλιστα. Αλλά επειδή το κορδόνι... Ο σύζυγος έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτά, ξέρει να κάνει τίποτα ή... Ο σύζυγος μου κάνει πάρα πολλά σχέδια, ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει. Γι' αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Ωραία, για να δείξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το έτοιμο. Α, το έτοιμο. Λοιπόν, ναι.
και βλέπουμε πώς θα γίνει. Το έτοιμο. Ένα-ένα. Εδώ θα γίνουν τα κεντήματα τώρα, εδώ στο κενό χώρο που έχω κι εγώ. Πόση υπομονή θέλει και πόσο... Ναι, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Πολύ ωραίο.